Δέσμευση λοιπόν στο επίμαχο αυτό σημείο ότι δεν θα χαθούν θέσεις εργασίας δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει και σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Real FM από αρμόδια κυβερνητική πηγή υπάρχει ένα παράθυρο για απολύσεις. Δίνω μαύρη κατάρα με μια λαχτάρα που έχω μέσα βαθιά στην ψυχή. Που θα γίνει για του. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επανήλθαμε ύστερα από ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα. Είμαστε και πάλι στον αέρα και συνεχίζουμε τη μετάδοση της είδησης με τη Χριστίνα Κοραή σχετικά με τους δημοσίους υπαλλήλους και την τύχη της απόλυσης που από ό,τι φαίνεται τους επιφυλάσσει το Υπουργείο στην περίπτωση κατά την οποία δεν αποδεχθούν τις υποχρεωτικές πλέον μετατάξεις. Μετατάξεις δεν θα είναι εθελοντικές όπως συνέβαινε μέχρι τώρα Χριστίνα Κοραή, θα είναι υποχρεωτικές. Κανείς δεν θέλει τις απολύσεις, γι' αυτό είχαμε και το τεχνικό πρόβλημα, Γιάννη μου. Σε κι άλλο λάθη στη φωτιά. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. 40.000 ευρώ σε επισκευές.